Στη γνωστή και άκρος προσοδοφόρα μεθοδότου προσέφηκε για ακόμη μια φορά ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Χρησιμοποιεί το μεταναστευτικό και προσφυγικό για να πιέσει την Ευρώπη και ειδικά το Βερολίνο που βρίσκεται λίγο πριν τις εκλογές. Έτσι ξεκαθάρισε πως η Τουρκία δεν μπορεί να σηκώσει άλλο βάρος εις ό,τι αφορά το μεταναστευτικό και κάλεσε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να διαχειριστούν τις μεταναστευτικές ροές από το Αφγανιστάν. Αυτά ακριβώς διεμήνησε στο γερμανό ομολογό του Frank Walter Steinmeier, με τον οποίο είχε τηλεφωνική συνομιλία. Προειδοποίησε μάλιστα ότι θα επαναληφθούν τα όσα συνέβησαν το 2015 με τους Σύρους πρόσφυγες. Είχε και απαιτήσεις ο Σουλτάνος, όπως η πλήρης εφαρμογή της προσφυγικής συμφωνίας, επικαιροποίηση της Τελωνιακής Ένωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απελευθέρωση της βίζας για τους Τούρκους πολίτες και έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Και από κοντά ο ΑΚΑΡ να ζητάει άρση του εμπάργου στα οπλικά συστήματα που έχει επιβάλει το Βερολίνο στην Τουρκία. Είναι ξεκάθαρο πως ο Ερντογάν δεν πρόκειται να κρατήσει πρόσφυγες από το Αφγανιστάν στην Τουρκία. Και μην αναρωτιέστε που θα πάνε, εδώ θα τους στείλει. Μην παραλείψετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να εγγραφείτε στο κανάλι του Newsbreak και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο.